Εμείς έχουμε συνδεθεί με τη γιατρό-παθολόγο στο νοσοκομείο της Νίκαιας, την κυρία Μέρη Αγρογιάννη. Καλησπέρα σας, γιατρέ. Είστε στην πρώτη γραμμή της μάχης. Είναι προφανές ότι όλα τα νοσοκομεία έχουν ύποπτα κρούσματα. Πώς αντιμετωπίζονται? Καλησπέρα σας. Το νοσοκομείο της Νίκαιας που εργάζομαι εγώ δεν είναι αυτή τη στιγμή νοσοκομείο αναφοράς. Αν και είναι γενική αντίληψη ότι η έννοια του νοσοκομείου αναφοράς στις επόμενες εβδομάδες πιθανόν να σταματήσει να υπάρχει όσο θα αυξάνονται τα κρούσματα. Το σίγουρο είναι ότι όλες τις εφημερίες ερχόμαστε σε επαφή με ύποπτα ή και επιβεβαιωμένα κρούσματα. Και αυτό που διαπιστώνουμε, παρά τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης για το αντίθετο, είναι ότι είμαστε γυμνοί από όπλα. Είναι ότι προσπαθούμε με το σταγονόμετρο να έχουμε μέσα προστασίας. Οι μάσκες, οι ειδικές, οι στολές που χρειάζονται, τα γυαλιά, τα σκουφιά, ψάχνουμε και τα βρίσκουμε πραγματικά με το τουφέκι. Υπάρχουν λοιπόν βασικές λήψεις, κυρία Γρογιάννη, σε εξοπλισμό, σε στολές, βασικές σε γάντια, σε εξοπλισμό. Βασικές ελλείψεις σε εξοπλισμό και δεν είναι τυχαίο ότι αυτή τη στιγμή το 10% των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων είναι υγειονομικοί. Και βλέπουμε πραγματικά με αγανάκτηση τις οδηγίες τις καινούργιες του ΕΟΔΗ που μας λένε πώς να δράσουμε σε περίπτωση έλλειψης υλικών. Έχετε κρούσματα σε ιατρικό, νοσηλευτικό προσωπικό και στο νοσοκομείο της Νίκαιας? Στο δικό μας νοσοκομείο δεν έχουμε ακόμα, αλλά με μια καταγραφή που υπάρχει από όλα τα νοσοκομεία της Ελλάδας, περίπου το 10% των κρουσμάτων είναι υγειονομικοί. Και καταλαβαίνετε αυτό πόσο επικίνδυνο είναι και για τους υγειονομικούς ίδιους, αλλά και για τη διασπορά, για τους ασθενείς που βλέπουμε. Μάλιστα. Πάμε τώρα να επιστρέψουμε στα ύποπτα κρούσματα που, όπως είπατε, παρότι δεν είστε νοσοκομείο αναφοράς, δέχεστε. Τηρούνται οι διαδικασίες? Ποιες είναι οι διαδικασίες που ακολουθούνται από τη στιγμή που έρχεται ένα κρούσμα ύποπτο σε εσάς? Κοιτάξτε, η διαδικασία που ακολουθείτε είναι ότι μπαίνει σε ξεχωριστό θάλαμο απομόνωσης, λαμβάνεται το δείγμα και το περιστατικό, ανάλογα με το αν πρέπει να νοσηλευτεί ή όχι, νοσηλεύεται σε ξεχωριστό θάλαμο μέχρι ότου βγει το αποτέλεσμα και μεταφερθεί σε νοσοκομείο αναφοράς. Τηρούνται όμως οι κανόνες που προβλέπονται? Κοιτάξτε, γίνεται προσπάθεια από το προσωπικό να τηρηθούν οι κανόνες που προβλέπονται. Αυτό βέβαια είναι συνάρτηση και των μέσων που έχουμε και των χώρων που διαθέτουμε. Για παράδειγμα, δεν διαθέτουν όλα τα νοσοκομεία θαλάμους αρνητικής πίεσης. Σας είπα και πριν ότι δεν διαθέτουμε όλα τα απαραίτητα μέσα. Υπάρχει επιστημονική αυτενέργεια, υπάρχει προσπάθεια από το προσωπικό. Πού έχετε ελλείψεις, αλλά από εκεί και πέρα... σε τι έχετε ελλείψεις, ποιες είναι οι βασικές σας ελλείψεις? Έχουμε ελλείψεις σε υλικά, όπως σας είπα πριν, έχουμε ελλείψεις σε προσωπικό, όπως έχουν όλα τα νοσοκομεία, και έχουμε ανάγκη από προσλήψεις μαζικές μόνιμου προσωπικού. Υπάρχουν οι ελλείψεις σε όλη την Ελλάδα σε κρεβάτια εντατικής θεραπείας, γιατί έχει αποδειχθεί ότι μειώνεται κατά 50% η θνητότητα όταν υπάρχει έγκαιρη διασωλήνωση και υπάρχουν επαρκείς κλίνες μεθ. Είναι αποδεκτό λοιπόν και ελλείψεις κοινότητα. Και σε προσωπικό, όπως μας λέτε, χρειάζονται να γίνουν προσλήψεις. Τι ειδικότητες λείπουν από το νοσοκομείο της Νίκαιας? Πρέπει να γίνουν προσλήψεις σε εντατικολόγους, σε παθολόγους, σε πνευμονολόγους, σε νοσηλευτικό προσωπικό. Είναι όλες οι ειδικότητες που πρέπει να μπουν μπροστά αυτή τη στιγμή για να δώσουν αυτή τη μάχη. Χαρακτηριστικά να σας πω ότι από το νοσοκομείο της Νίκαιας αυτή τη στιγμή έχουν μεταφερθεί 7 μόνιμοι γιατροί από τα επίγοντα για να στελεχώσουν το νοσοκομείο της Αγίας Βαρβάρας που από αύριο θα αρχίσει να λειτουργεί κανονικά. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι ελλείψεις δημιουργούνται, ότι πάει να καλυφθεί ένα κενό δημιουργώντας ένα άλλο. Να σας ευχαριστήσουμε. Και ό,τι προσλήψεις γίνονται αυτή τη στιγμή γίνονται μόνο με επικουρικό προσωπικό για ένα χρόνο. Και αυτό που θα ήθελα να πω. Οι συμβάσεις λοιπόν είναι ετήσιες, δεν είναι διετήσεις οι συμβάσεις? Είναι ετήσιες οι συμβάσεις που έχουν γίνει. Ενώ αυτή τη στιγμή η ανάγκη είναι για μόνιμο προσωπικό που να μπορεί να δώσει και αυτή τη μάχη και τις επόμενες που θα έρθουν. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για